Το γεγονό ότι για έκτο συνεχόμενο μήνα οι ροέ μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα όπω καταγράφονται από το σύστημα Εργάν είναι θετικέ και μάλιστα σημείωσαν τον Ιούλιο την υψηλότερη επίδοση επτά μήνου έτου από το 2001 έω σήμερα, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο φυσυχασμού για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασία. Το σύστημα εργάνη καταδεικνύει αφενό, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, την κυριαρχία των ευέλικτων μορφών εργασία που έχουν ω την επικράτηση σημαντικά χαμηλών αμοιβών. Αφετέρου δείχνει ότι οι υπό το βάρο τη Μισθολογικού κόστου, απολύουν μεγαλύτερου σε ηλικία εργαζόμενου για να προσλάβουν μικρότερου και κατά κύριο λόγο φθηνότερου απασχολούμενου. Έτσι, σε 201.793 προσλήψει τον Ιούλιο, με μερική απασχόληση ήταν το 38,87% ενώ το 15,29% αφορούσαν εκπεριτροπή εργασία. Συνολικά τον Ιούλιο, αποχώρησαν από τη μισθωτή απασχόληση είτε κατά κύριο λόγο γιατί απολύθηκαν, είτε γιατί έλξαν οι συμβάσει του, είτε γιατί οδηγήθηκαν σε οικειοθελή αποχώρηση 182.000. Άτομα, με αποτέλεσμα το συνολικό ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων να προκύψει θετικό κατά 19.281 θέσει εργασία. Οι νέε αυτέ θέσει εργασία προκύπτουν από την επικράτηση των προσλήψεων έναντι των απολύσεων, ζηλικίε όμω εργαζομένων από 15 έω 24 ετών, καθώ και από 25 έω 29 ετών. Από του 30 και προ τα επάνω επικράτησαν οι απολύσει. Συγκεκριμένα στην ηλικιακή ομάδα 30 με 44, οι απολύσει ήταν κατά 4.000 περισσότερε από τι προσλήψει. Στην ηλικιακή ομάδα από 45 έω 64 υπερίσχυσαν οι απολύσει κατά 1.145 άτομα, ενώ και στου 64 συν οι απολύσει ήταν κατά 23 περισσότερε από τι προσλήψει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δημιουργία των φτωχών εργαζομένων συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Καθώ από τι 1.266 περίπου προσλήψει που έγιναν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2016, το 51,2% αφορούσαν θέσει μερική ή εκπεριτροπή εργασία που οδηγούν σε χαμηλού μισθού κάτω των 300 ευρώ και αντίστοιχα. ...χαμιωμένα μειωμένα έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Μέσα σε ένα χρόνο περίπου από τον Ιούλιο του 2015, πρώτο μήνα εφαρμογή των Capital Controls, που είχε ω συνέπεια αρνητικό ισοζύγιο κατά 17.000 θέσει, προκύπτουν φέτο 36.000 νέε θέσει εργασία. Σε επίπεδο φύλου, διαπιστώνονται ότι οι προσλήψει είναι ανδρική υπόθεση. Καθώ από τι 19.281 νέε θέσει εργασία που δημιουργήθηκαν τον περασμένο μήνα, οι 15.000 περίπου 800 αφορούσαν άνδρε, έναντι μόλι 3.500 που αφορούσαν γυναίκε. Με εσούσει του είναι φυσικό οι υπηρεσίε εστίαση να βρίσκονται στην πρώτη θέση των κλάδων με τι περισσότερε προσλήψει και ακολουθούν τα καταλήματα, η βιομηχανία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο και το χοντρικό εμπόριο. Αντίθετα, λόγω τη λήξη σχολική περίοδου, οι απολύσει επικράτησαν κατά 20.753 θέσει στον τομέα τη εκπαίδευση.